Με ένα συλλαλητήριο που είχε όγκο και παλμό, οι πολίτες του Ρεθύμνου εξέφρασαν την οργή και την απέραντη θλίψη που νιώθουν για το πρωτοφανές για τα ελληνικά χρονικά ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου. Φοιτητικοί σύλλογοι, μέλη σωματείων και δεκάδες πολίτες για σχεδόν 2 ώρες ήταν στους δρόμους, αλληλέγγυοι στο δράμα των ξεριζωμένων, διεκδικώντας ουσιαστική προστασία των δικαιωμάτων τους στο άσυλο. Δεν γίνεται να μετράμε άλλα θύματα και νεκρούς, δεν γίνεται να συνηθίσουμε σε αυτή την κανονικότητα και τώρα οι φοιτητές πρέπει να δείξουν ότι πάνω απ' όλα θα διεκδικήσουμε τις ζωές μας. Βλέπουμε ότι έχει γίνει ένα συνήθειο κάθε μήνα να μετράμε νεκρούς από τα πολύ νεκρά δυστυχήματα. Απαιτούμε εδώ και τώρα η χώρα να μην επεμβαίνει συμπεριληστικές επεμβάσεις. Και αυτό να μην γίνει καθημερινότητα. Κεντρικό σύνθημα των διαδηλωτών ήταν πως δεν συμβιβάζονται με τη βαρβαρότητα, κάνοντας λόγο όχι απλά για ένα δυστύχημα, αλλά για ένα ακόμα έγκλημα σαν αυτά που συντελούνται τα τελευταία χρόνια στη Μεσόγειο και το Αιγαίο. Είμαστε σήμερα εδώ για να καταδικάσουμε αυτό το έγκλημα, να καταδικάσουμε αυτό το σύστημα που γεννάει αυτά τα εγκλήματα και τις κυβερνήσεις που υπηρετούν αυτό το σύστημα. Αυτή η πολιτική του πολιτισμένου κόσμου να βορβαδίζει τους λαούς και ύστερα να φράζει τα σύνορα, να μην τους επιτρέπει ούτε να μετακινηθούν σε χώρες ασφαλέστερες που θα μπορούσαν να βρουν μια στοιχειωδώς καλύτερη ζωή, είναι η μεγαλύτερη βαρβαρότητα, αθλειότητα που μπορεί να αντιμετωπίζει κανένας στους λαούς. Αντίστοιχη διαμαρτυρία και στην πόλη του Ηρακλείου, με τους φορείς και τους πολίτες που βγήκαν στους δρόμους να καταγγέλουν την ασίδωτη δράση των κυκλωμάτων των διακινητών που μετατρέπουν σε ταξίδια τρόμου ταλαιπωρημένες και αθώες ψυχές. Ευθύνη έχουν όλες οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν εγκλωβίσει χιλιάδους πρόσφυγες μέσα στο Αιγαίο. Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι οι ανάγκες μας να καλύπτονται. Η ΠΕΤΗ είναι γνωστή, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις μαζί με τη σημερινή που έχουν υπογράψει ένα σωρό συμφωνίες που βοηθούν σε όλη αυτή τη διακίνηση μεταναστών.